Σε αναζήτηση προπονητή και επίσημα βρίσκεται από σήμερα ο αθλητικός σύλλογος Τρίκαλα μετά την χθεσινή ευνίδια παραίτηση του Βαγγέλη Αγγέλου. 2 ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ο Χαλκιδέος τεχνικός ανακοίνωσε την απόφασή του, ενώ σήμερα με συνέντευξη τύπου επισημοποίησε την αποχώρησή του. Ωστόσο, ο Μελέτα, χωρίς να σπάσει αυγά, θέλησε να κάνει ο Βαγγέλης Αγγέλου στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον εξώθησαν σε παραίτηση από τον πάγκο του ΑΣΤ, αποφεύγοντας να αφήσει αιχμές εναντίον του Γιώργου Γιαννούλα, ενώ δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά σε οικονομικά προβλήματα. Φτάσαμε σε προβλήματα που δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε. Κοιταζόμαστε στα μάτια και στα καλά και στα κακά. Η δική μου παρουσία μόνο καλό δεν θα κάνει σε αυτή την προσπάθεια. Μιλώντας στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ, ο Χαλκιδέος τεχνικός μίλησε για άδειασμα ενέργειας, για προσπάθεια που ξεκίνησε με πλάνο τριετίας και ένα μεγάλο όραμα, αλλά και για προσπάθεια που δεν ευωδόθηκε, χωρίς όμως να φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο για την ευκαιρία που μου έδωσε να έρθω εδώ στα Τρίκαλα, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Στα αγωνιστικά του ενδιαφέρον εστιάζεται στη δύσκολη αναμέτρηση με τον Ηλυσιακό εντός έδρας την Κυριακή, καθώς ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό ήταν απλά ένα φιλικό παιχνίδι για τον ΑΣΤ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο Ζήλικο Μπράντοβιτς μετά τον αγώνα δεν έκανε καμία αναφορά στα Τρίκαλα, ενώ αντίθετα ο Σάβο Τζιγκάνοβιτς εν μέσω του Δερμηνέα του δήλωσε. Ήταν σίγουρο ότι παίζαμε εναντίον τη καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε, δώσαμε το μάξιμο των δυνατοτήτων μας, προσπαθήσαμε να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι ως ομάδα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το παιχνίδι είναι πλέον παρελθόν. Κοιτάμε την επόμενη Κυριακή και αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια.